Ας υποθέσουμε ότι έχετε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και θέλετε με την ελάχιστη δυνατή επένδυση να βελτιώσετε την εικόνα και τον ήχο στα βίντεό σας, έτσι ώστε να βγάζετε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα για το YouTube και για τα social media. Αλήθεια, εσείς πόσα λεφτά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να ξοδέψετε για αυτό το λόγο? Μείνετε μαζί μας για να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βελτιώσετε τα βίντεό σας μόλις με μια επένδυση κάτω των 15 ευρώ. Αλήθεια, αν σας έλεγαν ότι με λιγότερο από 15 ευρώ μπορείτε να κάνετε μια αξιοπρεπή αρχή για το YouTube και γενικότερα για τα social media όσον αφορά το βίντεο, θα το πιστεύατε? Κι όμως γίνεται. Μπροστά μου έχω τα προϊόντα που θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν κάποιον αρχάριο να ξεκινήσει με το YouTube. Κάποιος που βιντεοσκοπεί με το κινητό του, έτσι. Αυτά που έχω μπροστά μου είναι μόλις 4 προϊόντα, τα οποία συνολικά το κόστος τους δεν υπερβαίνει τα 15 ευρώ. Για την ακρίβεια βγαίνει 14,78 λεπτά και ουσιαστικά με αυτό το budget θα βελτιώσουμε τη σταθεροποίηση του βίντεο, το φωτισμό και τον ήχο. Για το φωτισμό έχω επιλέξει ένα πολύ οικονομικό πορτατίβ, είναι πορτατίβ γραφείου, φως γραφείου, μαζί με μια δυνατή λάμπα LED η οποία είναι 6000 Kelvin. Το κόστος συνολικά για το πορτατίβ είναι 5,99 για το πορτατίβ, συν 3,99 για τη λάμπα. Συνολικά βγαίνει 9,98, κάτω από 10 ευρώ. Είναι μια πολύ βασική λύση, η οποία σαφώς και είναι καλύτερη από το να έχουμε μόνο το φως του δωματίου μας. Θα το δούμε αργότερα στο τεστ. Δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η σταθεροποίηση του βίντεο. Το πιο οικονομικό που μπορούσα να βρω εκεί έξω ήταν ένα πολύ μικρό τρυποδάκι, μαζί με την θήκη αυτή η οποία μας βοηθάει να τοποθετήσουμε το κινητό. Ουσιαστικά είναι μια πλαστική βάση μαζί με το έλασμα αυτό το μεταλλικό, το οποίο εκτείνεται, έχει κάτι σαν ελαττήριο, το οποίο τοποθετούμε το κινητό εδώ πέρα και μπορούμε να το τοποθετήσουμε πάνω σε ένα γραφείο, ή ακόμα και αν κλείσουμε τα πόδια και το κρατήσουμε έτσι, είναι μια πολύ απλή λαβή, αντί να το έχουμε το κινητό στο χέρι. Λίγο μας δίνει μια πολύ καλύτερη σταθερότητα, πόσο μάλλον όταν το τοποθετήσουμε πάνω στο τραπέζι. Και τρίτο, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το μικροφωνάκι. Είναι ένα πολύ μικρό μικρόφωνο πέτου, το οποίο κοστίζει περίπου 3 ευρώ και 20 λεπτά. Μικροφωνάκι το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε πολύ καλύτερο ήχο στα βίντεό μας σε σχέση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο που έχει το εκάστοτε κινητό. Το μικρόφωνο πέτου το προτίμησα έναντι άλλων επιλογών στο μικρόφωνο, διότι πρώτον είναι πιο οικονομικό και δεύτερον διότι ο ήχος λαμβάνεται από σχετικά κοντινή απόσταση με το στόμα μας. Οπότε και σε λίγο δυσκολότερες συνθήκες, αν είμαστε έξω και φυσάει αέρας, ίσως με το μικρόφωνο πέτου έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρουμε πιο ποιοτικό ήχο σε σχέση με κάποιο εξωτερικό μικρόφωνο το οποίο είναι στην απόσταση που είναι και το κινητό μας. Οπότε για να συνοψίσουμε το συνολικό κόστος έχουμε και λέμε 5,99 το πορτατίβ, 3,99 λάμπα, 3,18 το μικροφωνάκι μας, 99 λεπτά το τρυποδάκι και μόλις 63 λεπτά η θήκη για το κινητό. Όλα αυτά μας κάνουν ένα συνολικό κόστος 14,78 λεπτά. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό budget για κάποιον που θέλει να κάνει μια αξιοπρεπή αρχή για το YouTube. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μειώσουμε κι άλλο το κόστος, ίσως αν βάζουμε κάποια μικρότερη λάμπα. Θα το δούμε και μετά στο τεστ ότι καλό θα είναι να έχουμε μια δυνατή λάμπα. Να πούμε ότι το πορτατίβ, η λάμπα και το τρυποδάκι είναι αγορασμένα από μεγάλο πολυκατάστημα, ενώ το μικροφωνάκι και η θήκη για το κινητό είναι από το eBay αγορασμένα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα στην πράξη πως με αυτά τα πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε τα βίντεό μας. Πριν ξεκινήσουμε τη δοκιμή, να πούμε και έναν άλλο πολύ βασικό παράγοντα που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις λήψεις μέσω του κινητού μας, και δεν είναι άλλος από την εφαρμογή την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ την ενσωματωμένη εφαρμογή που έχει το κινητό μου και ο λόγος είναι πρώτον ότι δεν έχει πολύ εξειδικευμένες ρυθμίσεις για την έκθεση, δηλαδή για το πόσο φωτεινό ή σκοτεινό θα είναι το βίντεό μας, όπως επίσης η ενσωματωμένη εφαρμογή του κινητού μου δεν επιτρέπει να γράψει ήχο από εξωτερική πηγή, στην περίπτωσή μας το μικρόφωνο που έχουμε διαλέξει. Γι' αυτό και έχω διαλέξει την εφαρμογή που λέγεται Open Camera. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα σας δείξω κάποιες πολύ βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες τις χρησιμοποιώ εγώ. Το πολύ ωραίο που έχει η εφαρμογή αυτή, όπως είπαμε, μας επιτρέπει να γράψουμε ήχο από εξωτερική πηγή, δηλαδή από το μικρόφωνο μας, το οποίο θα τοποθετήσουμε στο καρφί. Λοιπόν, το βάλαμε. Τώρα πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, εάν πάμε στο ρυθμίσεις βίντεο, λοιπόν, πάμε κάτω-κάτω που λέει και έχει πηγή ήχου. Η πρώτη επιλογή είναι το ενσωματωμένο μικρόφωνο και η δεύτερη επιλογή λέει external mic, εξωτερικό μικρόφωνο if present, δηλαδή αν υπάρξει ή είναι συνδεμένο το μικρόφωνο, τότε θα γράψει ήχο από εκεί πέρα. Μία βασική είναι αυτή. Και το δεύτερο πολύ ωραίο, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον, χρησιμοποιώ χειροκίνητη έκθεση και όχι αυτόματη. Η εφαρμογή, να πω, είναι συμβατά με όλα τα κινητά Android. Νομίζω υπάρχει και για iPhone. Μπορεί στις ρυθμίσεις εδώ πέρα, τις χειροκίνητες, να μην σας επιτρέψει να τα πειράξετε όλα. Είναι αναλόγως το πόσο, ας το πούμε, εξελιγμένη ή καλή κάμερα έχει το κινητό σας. Στο δικό μου κινητό μου επιτρέπει η χειροκίνητα να αλλάξω το ISO και την ταχύτητα κλίστρου. Προσοχή στην ταχύτητα κλίστρου. Πρέπει να διαλέξετε τιμές οι οποίες να είναι πολλαπλάσιες του 50, δηλαδή 1/25, 1/50, 1/100, 1/200. Η πιο συνηθισμένη είναι το 1/50. Αν βάλουμε κάποιες ενδιάμεσες τιμές, δημιουργείται αυτό το φέτο flicker. Αυτό θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Οπότε πάμε να δούμε και στην πράξη πώς θα τραβήξουμε καλύτερο βίντεο με το κινητό μας. Τώρα τραβάμε βίντεο με το κινητό στο χέρι, με το φως του δωματίου, χωρίς μικρόφωνο, χωρίς φως έξτρα, χωρίς τίποτα. Είναι σαν να είμαστε εντελώς αρχάρι. Από ό,τι βλέπετε, γυρνώντας το κινητό από εδώ και από εκεί, έχουμε μία εναλλαγή στη φωτεινότητα. Οπότε ας δούμε τώρα πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα και στην εικόνα και στον ήχο. Και τώρα τραβάμε βίντεο έχοντας τοποθετήσει το πορτατίβ, το μικρόφωνο και το μικρό τρυποδάκι, βελτιώνοντας έτσι λίγο την ποιότητα του βίντεό μας. Να συμπληρώσω ότι τώρα τραβάμε με την εφαρμογή με το Open Camera που δείξαμε νωρίτερα. Βλέπετε ότι γυρνώντας την κάμερα από εδώ και από εκεί ή αλλάζοντας, πηγαίνοντας σε πιο σκοτεινά, δεν αλλάζει η έκθεσή μας. Να πω ότι τώρα φωτίζουμε μόνο με το πορτατίβ. Αν ανάψω και το φως του δωματίου, βλέπετε δεν αλλάζει κάτι στην έκθεση. Και για να το δούμε και λίγο πώς τα έχω τοποθετήσει, παίρνω την άλλη κάμερα που είχαμε πριν. Λοιπόν, εδώ είναι το κινητό στο σταντάκι, εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι είναι συνδεμένο το μικρόφωνο πέτου. Και εδώ πέρα έχω τοποθετήσει το πορτατίβ. Να πω την αλήθεια ότι έχω βάλει μια λευκή κόλλα α4, την έχω κολλήσει με χαρτοτενία, έτσι ώστε να σπάει λίγο, να κάνουμε ένα μικρό diffuser, ας το πούμε, στο φως και μειώνει λίγο την έντασή του. Η λάμπα είναι στα 6000 Kelvin, είναι αρκετά ψυχρή. Δοκίμασε και με 3000 Kelvin, αλλά θεωρώ ότι είχαμε καλύτερη απεικόνηση χρωμάτων με την 6000 Kelvin, ρυθμισμένο βέβαια το white balance στην εφαρμογή, έτσι. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε ακόμα περισσότερο το budget αν διαλέγαμε μια πιο φτηνή λάμπα. Θεωρώ όμως ότι καλύτερα να έχεις δυνατό φως και με κάποιο τρόπο να το μειώσεις, παρά να έχεις λίγο φως και να μην σε φτάνει. Να πω ότι τώρα τραβώ και με τη δευτερεύουσα κάμερα, με τη selfie κάμερα του κινητού. Το συγκεκριμένο κινητό τραβάει Full HD βίντεο και από την δεύτερη κάμερα, και από ό,τι θα δείτε και στην εφαρμογή σας λέει και στα πόσα Mbps είναι το βίντεο αυτό που τραβάτε. Στη δική μας περίπτωση είναι στα 20 Mbps, αλλά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι πλέον τα κινητά έχουν πολύ πιο αξιοπρεπή ποιότητα βίντεο και φωτογραφία σε σχέση με κάποιες πιο παλιές compact, έτσι. Πάνω δεξιά στις κάρτες μπορείτε να δείτε review και unboxing του κινητού αυτού που χρησιμοποιώ, είναι το Pocophone το F1. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε συνδέσμους και το ποια προϊόντα χρησιμοποίησα για το setup αυτό το βασικό που είπαμε, το κάτω των 15 ευρώ. Όπως επίσης και σύνδεσμο για την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε τώρα για τη λήψη του βίντεο, θα τη βρείτε και αυτή κάτω στην περιγραφή. Όπως επίσης περιμένω και τα σχόλιά σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτό το setup των 15 ευρώ για τα βίντεο. Αν έχετε κάποιες εναλλακτικές προτάσεις εξίσου οικονομικές, πολύ θα ήθελα να τις διαβάσω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like, και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, από εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.